Εδώ στο στούντιο είναι ο Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Νίκη. Για να δούμε καλησπέρα, Γιάννη. Αν κερδίζετε το στίχημα εντό πολλών εισαγωγικών ναι. που βάζουν οι Ευρωπαίοι επικεφαλεί Μισελ και Φόντερ Λάιεν, που στα λόγια έτριξαν τα δόντια. Με του, μεγάλο του ενδιαφέρον ναι. να ακούσαμε την εκδοχή των Βρυξελών, ναι. ότι όντω έτριξαν τα δόντια Δεν στον Ερντογάν. Ανεχτούν. Εγώ θα μου επιτρέψει να έχω ορισμένε επιφυλάξει. Απεναντία, πιστεύω ότι και μισέ αλήθειε είπαν και μισέ προειδοποίησει του απίφθηναν. Πάρε παράδειγμα το θέμα τη Λιβύη. Mm -hmm. Του είπαν του Ερντογάν ότι πρέπει να αποσυρθούν τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύη. Δεν είπαν λέξη όμω για το παράνομο μνημόνιο που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σύνοδο Κορυφή του Δεκεμβρίου του 19 είχε αποκηρύξει. Αυτό το ξέχασαν. Είπαν ότι πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον έψεξαν γιατί απεσήρθη από τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Mm -hmm. Δεν είπαν τίποτε για το γεγονό ότι απειλεί με πόλεμο ένα κράτο μέλο όπω είναι η Ελλάδα για το Κάζου Μπέλη. Απολογήθηκαν για την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πενταμερή για το Κυπριακό, εξηγώντα γιατί πρέπει να είναι παρούσα. Στην πραγματικότητα όμω δεν είπαν τίποτε για το ότι αμφισβητεί την κυριαρχία τη Ελλάδο στο μισό Αιγαίο ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν συμπεριφέρεται σαν ένα νταή στην περιοχή και οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται σαν αμήχανοι, σαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με τη διπλωματική γλώσσα των σαλονιών να τον συνεντήσουν. Φοβούνται μην τον εξαγριώσουν, διστάζουν να τον στεναχωρήσουν. Δημιουργήσουν, δηλιάζουν να του πουν κατά πρόσωπο και η κυρία Ούρσουλα και ο κύριος Μισελ αυτό που είπε ο Βέμπερ σήμερα και το είπε ευθέως ο γερμανός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι έτσι η Τουρκία δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θέλουν να του το πουν έτσι η Τουρκία, θα πει κανεί, δεν θα αλλάξει και ποτέ κίνηση έναντι των προκλήσεων με την πολιτική του κατευνασμού, θα προσθέσει κανεί. Ευχαριστούμε Συμφωνώ πολύ, πολύ τον Γιάννη Παπαδόπουλο.